Το γνωρίζετε, το Μιλοπόταμο Talent. Μα κάτσε μισό λεπτό τώρα, γιατί μου πετάς μια βόμβα και δεν μου τη σχολιάζεις. Τι εννοείς. Όλος αυτός ο κόσμος είναι για μας. Να σου πω κάτι, έχω αρχίσει να ντρέπομαι όμως τώρα, γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο, είναι δυνατόν. Ο Χριστός και η Παναγία. Πέτρο Ηλιάκη, τι κάνεις. Στο Μιλοπόταμο, γεια σου Πέτρο. Τι έχεις δημιουργήσει εκεί. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά. Αρχικά, ένα λεπτό δώστε μου, ναι. Θέλουμε ναι. Να πούμε ένα, δύο, τρία. Αχ, θα τρελαθώ. Ένα καλό μεσημέρι. Την από αγάπη μας, Κάλυβο, τα φιλιά μας σε όλους. Το ποτάμου που έχει μαζευτεί όλο το χωριό εδώ πέρα, όλα τα παιδιά εδώ, για να μας πούνε ένα ζεστό καλό μεσημέρι και να σας μεταφέρουμε το τι ακριβώς θα γίνει στις 2 Αυγούστου, σωστά. Αρχικά, πήρα φόρα και αρχίζω και μιλάω μόνος μου, το συνηθίζω. Πες. Να κάνω. Λοιπόν, είμαστε με εκλεκτούς καλεσμένους, είμαστε με τον Νίκο τον Λιρώνη, έναν από τους υπεύθυνους του event. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Χριστιανά. Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Και με την Γεωργία και τη Μαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Και με όλα τα παιδιά που σας τα εδώ πέρα. Λοιπόν, να πούμε 2-3 λόγια για το Μιλοπόταμο Στάλεν. Έλα, γιατί έχουμε πολλές απορίες ήδη. Πρώτα θα λύσω τις δικές μου, Χριστιανά. Μπράβο, Πέτρο μου. Δημοκρατία πάνω απ' όλα. Θέλω να μου πεις λίγο πώς γεννήθηκε η ιδέα, Νίκο. Η ιδέα γεννήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλύβου, ναι. από όλους τους φορείς της Καλύβου, από την Εκκλησία, την Αθλητική Ομάδα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλύβου. Η ιδέα μας ήταν να κάνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τα ταλέντα τους. Δηλαδή να δημιουργήσουν ομάδες, ομαδικότητα, δραστηριότητα και συμμετοχή. Ωραία. Τι είδους ταλέντα διακρίνονται, βρε Πέτρο, για να καταλάβουμε, Μιλοπόταμος Talents. Δηλαδή, ποια είναι τα ταλέντα τα οποία τι είναι, αξιολογούνται. Λοιπόν, τι είναι, ακριβώς. Πες μας, Νίκο, είναι μουσική, mm-hmm. είναι ναι. χορός, είναι τραγούδι, είναι μουσικό όργανο, είναι θέατρο, είναι ό,τι ταλέντο έχει ένα παιδί. Ό,τι ταλέντο. Μπορεί να κάνει και ζωγλερικά, να έρθει. Ακροβατικά, τι είναι αυτά που βλέπουμε εδώ στην οθόνη. Υπάρχει και η ρομποτική και η νοματική. Ναι. Μπράβο. Πέρσι, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε. Πέρσι είχαμε μια συμμετοχή με τραγούδι στην νοηματική, σωστά. Σωστά, ήταν μια συμμετοχή από τις Σίσες, από το χωριό από τις Σίσες, το 2019, που μας τραγούδισε στην νοηματική το παιδί. Πολύ όμορφο. Και να πούμε λίγο, γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι ακριβώς είναι το Μιλοπόταμος Talent. Στις 2 Αυγούστου, λοιπόν, οι συμμετοχές ξεκινάνε από αύριο, να το πούμε αυτό. Ωραία. Από τη Δευτέρα σήμερα. Να δηλώσουμε συμμετοχή, γιατί και εμείς έχουμε κρυφά ταλέντα. Και είμαστε παιδιά πάνω απ' όλα, έτσι. Μαζευόμαστε. Έτσι, για τα παιδιά, για τα παιδιά, για τα παιδιά, για τα παιδιά, παιδιά. Μαζευόμαστε στις 2 του Αυγούστου, ερχόμαστε εδώ πέρα, σχηματίζουμε ομάδες είτε ατομικές, είτε σόλο, είτε μέχρι 6 άτομα ομάδες. Σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε, που έχουμε ταλέντο σε αυτό και ερχόμαστε εδώ πέρα και το δείχνουμε στον κόσμο. Σωστά. Ναι. Υπάρχει μια κριτική επιτροπή, η οποία κρίνει να το πούμε. Δεν υπάρχει τώρα το αυστηρό, το κριτικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά έτσι για το παιχνίδι που λέμε, βαθμολογούμε τα ταλέντα του κάθε ενός διαγωνιζόμενου. Οι διαγωνισμοί είναι, όπως είπαμε, τραγούδι, χορός, θέατρο και τα πάντα. Οι κριτές, για πες μας λίγο για τους κριτές. Οι κριτές είναι, είτε θα είναι από το θέατρο, ηθοποιός, σκηνοθέτης, χορογράφος, τραγουδιστής. Είναι του χώρου. Μπράβο. Ακριβώς, είναι του χώρου. Στην κριτική και φέτος θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις με τη βαθμολογία και όχι μόνο. Μπράβο. Μια εξαιρετική πολύ διοργάνωση ωραία. Θα πρέπει να πούμε. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις μεγάλου εύρους διοργανώσεις που γίνονται στο νησί και σε ολόκληρη τη χώρα. Και το σημαντικότερο εστιάζει σε εκείνα τα χαρακτηριστικά των παιδιών τα οποία δεν έχουν σκαλιστεί έτσι τόσο πολύ, δεν έχουν δουλευτεί τόσο πολύ. Ένα παιδί μπορεί να το έχει μέσα του, να το έχει στο μυαλό του. Μα εγώ θέλω να κάνω αυτό και δεν μου δίνεται ποτέ η ευκαιρία. Απευθύνεται η διοργάνωση όλα τα παιδιά της Κρήτης. Θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Ακριβώς, γιατί μετά σωστό. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Τι μπορεί να συμβεί, Πέτρο. Με την εξέλιξη. Πολλά πράγματα. Να πούμε λίγο ότι αυτός ο διαγωνισμός έχει γίνει 2 χρονιές, το 2018 mm-hmm. και το 2019, σωστά. Α, λόγω πανδημίας μετά ο σταματήσαμε. COVID στη ζωή μας. Ναι. Και φέτος επανερχόμαστε δυναμικά και είμαστε, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις προετοιμασίες εμείς. Πούμε λίγο και ποιος το στηρίζει όλο αυτό το κομμάτι. Ακριβώς, είναι υπό την αιγίδα Οργανισμού Τουρισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μιλοποτάμου ο Αυλοπόταμος και είναι στη διοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης. Γιατί πρέπει να τα λέμε. Να στηρίζουμε τα λέμε πολύ, όλα. Είναι μια πάρα πολύ...
Έτσι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Όντως δεν το περίμενα, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, ήμουν λίγο επιφυλακτικός, το λέω και σε έναν Νίκο μου. Όταν ήρθα εδώ πέρα, λέω στην Κάλυβο τώρα τι θα κάνουν. Και έρχεσαι, φίλε, στο χωριό, παιδιά, έρχεσαι στο χωριό και βλέπετε ανθρώπους γεμάτους ζωντάνια, γεμάτους χαρά, τα παιδιά να γίνουν. Να... Βλέπετε εδώ, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ναι, να δώσουμε και μικρόφωνο, Πέτρο, αν είναι εύκολο. Κάποιες άλλες ερωτήσεις, να μιλήσουν και τα παιδιά πίσω, να μιλήσουν και τα παιδιά πίσω ή αν υπάρχουν περισσινοί συμμετέχοντες. Να μας πούν λίγο πώς το έζησαν όλο αυτό πέρυσι. Σας τα έχω όλα, παιδιά. Α, καταπληκτικά. Σας τα έχω όλα. Φοβερά, λοιπόν. Φοβερά. Θα σας γνωρίσω λίγο, ναι. λίγο πιο εκεί θέλω να μου πάτε. Αρχικά καλησπέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Και θέλω να σας γνωρίσω, παιδιά, την χαρά και τη χαρά. Τη χαρά γενικότερα. Γεια σας, κορίτσια. Η χαρά της ζωής. Πήγα να κάνω προηγουμένως, πήγα να κάνω πλάκα στην αρχή, στην έναρξη της σύνδεσης, γιατί είδα τα τρία κορίτσια να φοράνε τη χαρά. Λέω, θα φοράει και άλλα παιδιά τη χαρά και θέλουν να το περιγράψουν ως συνέστημα. Και πήγα να πω, μα όλα τα παιδιά χαρές τις λένε. Αυτή τελικά, είναι η λέξη που είναι χαρά. Είναι ξαδερφούλες. Γυρίστε λίγο να δούμε και την ομάδα. Είναι τα αστεράκια μας. Δεν ξέρω. Μπράβο, αστεράκια. Είναι οι νικήτριες του 19, παιδιά. Αρχικά, καλό μεσημέρι. Πείτε γεια. Γεια σας. Ταυτόχρονα. Να μάθουμε τα ταλέντα των κοριτσιών. Αυτό έτσι. Θέλω να ξεκινήσουμε την πρώτη χαρά. Χαρά, πες μου λίγα λόγια για τη συμμετοχή σου. Πώς σου φάνηκε, πέρασε όμορφα αρχικά? Ναι, πέρασε πολύ ωραία. Και είσαι ευχαριστημένη που βγήκες πρώτη? Ναι. Αν έβγαινες τελευταία, σε πείραζε? Όχι. Έτσι δεν θέλω. Αυτό είναι το νόημα. Πάμε και στη δεύτερη χαρά. Χαρά, θέλω να μου πεις τι κάνατε και βγήκατε πρώτη. Δώσαμε όλο το ταλέντο μας. Πω, ναι. Και δείξαμε τι μπορούσαμε να κάνουμε. Και η άλλη χαρά θα μας πει τελικά τι κάνατε. Χορέψαμε, βάλαμε τη δύναμή μας και προσπαθήσαμε να νικήσουμε. Χορέψατε λοιπόν, ήταν χορευτικό είχατε. Και ποιος σας το έμαθα αυτό, ποιος έκανε την προγραφία? Ήταν ένας κύριος που μας βοηθούσε για χορευτικά. Ωραία. Και μας το έμαθε μέχρι το καλοκαίρι και ξεκινήσαμε να το μαθαίνουμε κι εμείς και το μάθαμε. Άρα μιλάμε για pop μουσική, φαντάζομαι. Δεν μιλάμε για κριτική μουσική ελληνική. Μιλάμε για pop μουσική, Ποιο τραγούδι ήταν? Ήταν το Ego. Εσείς που τα ξέρετε, το ξέρετε αυτό? Ego δεν ξέρω. Ego δεν ξέρω. Ego δεν ξέρω. Είναι... Μου θυμίζει να την Γκάμπτα, αλλά είναι εγκοίστα. Δεν είναι το Ego. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τον ερμηνευτή για να μπορέσουμε να το μαντέψουμε. Είναι γαλλικό. Τι να σου πει, Willy, αν χορέψαμε πιο. Μα τώρα εμά μέχρι εκεί. Πιο ωραία στην Ελλάδα. Αυτό πιο ωραία στην Ελλάδα, αυτό το έχουμε. Ναι, βέβαια. Ωραία, τέλεια. Α, ναι. Ναι, τώρα καταλάβαμε. Χορέψαν αυτό οι κοριτσάρες μας και βγήκανε πρώτοι το 19, πρώτες, συγγνώμη. Και τι άλλο θέλω. Μπορώ να ρωτήσω τώρα γιατί το σκέφτομαι. Ρώτα, Χριστιανά, γιατί έχουμε τόσα πολλά πράγματα να ρωτήσουμε. Μα είναι δυνατόν. Τελείωσε με τις δικές σου απορίες, εσύ. Μπορώ να πω κι εγώ τώρα. Μου δίνεις. Έχουμε μία διόρθωση από τον κύριο Λιρώνη. Μισό λεπτό, δώσε μου ένα λεπτάκι τον Νίκο. Έχει γίνει κάποιο λάθος. Από κάτω από τη λεζάντα σας πρέπει να γράψετε Κάλυβος. Είμαστε οι Κάλυβος, δεν είμαστε τα Λιβάδια. Δεν είμαστε τα Λιβάδια, να τα λέμε αυτά. Παιδιά, έχετε μόνοι τώρα εκεί ή σας ενημέρωσαν στο κινητό σας? Και σε αυτές τις περιοχές δεν παίζουμε τώρα με αυτό. Η ακεραιότητα του παρουσιαστή, να πούμε. Θα τα διορθώσουμε όλα φτιάχνουνε. Α, δεν θέλουμε άγχος. Φυσικά, όχι, δεν υπάρχει άγχος. Φυσικά τα Λιβάδια είναι ένα φιλικό χωριό και έχουμε και πάρα πολλές συμμετοχές από εκεί. Εννοείται. Μπράβο. Αφού είμαστε στην Κάλυβο, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε στην Κάλυβο? Είμαστε στο κέντρο του Μηνοποτάμου. Έτσι. Ακούω τώρα ερωτήσεις άλλες, παιδιά. Επιτέλους, Πέτρο, ότι πέρασαν 10 λεπτά και με αφήνεις τώρα να πω αυτό που ήθελα. Θέλω να μου πεις. Συγγνώμη. Για τις ηλικιακές ομάδες. Μέχρι πόσων ετών μπορεί ένα παιδί να δηλώσει συμμετοχή? Και άκου τώρα και το άλλο. 2 Αυγούστου μας είπες, είναι ο τελικός, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες φάσεις που περνάνε τα ταλέντα αυτά για να καταλήξουν στα επικρατέστερα. Και πολλές συμμετοχές. Σίγουρα, έτσι. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Α, ναι, ευχαριστώ που μ' άφησες να τις κάνω. Να σε καλά, Χριστιανά. Λοιπόν, αρχικά να απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση για τις ηλικιακές ομάδες. Οι ηλικίες είναι από 5 ετών έως 16 ετών. Και όσο για τον τελικό, είναι 2 του Αυγούστου, 3η 2 Αυγούστου. Αν υπάρξουν πολλές ομάδες, υπάρχουν και ημιτελικοί. Έως τώρα έχουν υπάρξει 12 ομάδες την πρώτη χρονιά και 18 τη δεύτερη, που έγιναν κατευθείαν τελική. Okay. Μία μέρα λοιπόν είναι το event. Right. Υπάρχει και η παραμονή του τελικού, που γίνονται οι πρόβες κανονικά, έρχονται οι ομάδες, κάνουν τις πρόβες τους και βλέπουμε ό,τι θέλει η ομάδα να στήσουμε και το στείλουμε για την ημέρα του τελικού. Να πούμε ότι είναι υπερπαραγωγή όλο το event, υπάρχουν φώτα, υπάρχουν πίστες. Υπάρχει σκηνή, υπάρχουν φώτα, υπάρχουν ηχολήπτες, υπάρχει DJ. Υπάρχουν τα πάντα. Είναι ένα πάρτι. Αυτές είναι παραγωγές. Αυτές είναι παραγωγές και χαιρόμαστε πάρα πολύ διότι προσπάθειες συλλογικές όπως η συγκεκριμένη λαμβάνει η χώρα σε ένα από τα χωριά του Δήμου Μηλοποτάμου
και βλέπουμε ότι είναι τόσο οργανωμένα τα πάντα και κατά δεύτερον βλέπουμε τα μικρά παιδιά τελικά να αφήνουν το κομμάτι της απομόνωσης στο σπίτι, το κομμάτι της ενασχόλησης με το κινητό, με το τάμπλετ, με τους υπολογιστές και σε μια περίοδο που τα παιδιά κλείστηκαν και μέσα στο σπίτι και αρχίζουν πλέον ομαδικώς όλα τα παιδιά να δημιουργούν κάτι τόσο υπέροχο, κάτι μοναδικό που θα αναδείξει τα πραγματικά πηγαία ταλέντα των ίδιων. Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, κύριε Λιρώνη, κάτι αντίστοιχο στην Κρήτη τα προηγούμενα χρόνια, αν εξαιρέσει κανείς διαγωνισμούς καλλιστείων, διαγωνισμούς μουσικούς κτλ. Κάτι αντίστοιχο δεν έχω ξαναδεί. Είναι πρώτη φορά γίνεται για παιδιά, μπράβο, μόνο για παιδιά, αλλά δεν πάνε να πει ότι περνάνε τα παιδιά καλά, αλλά περνάμε και όλοι εμείς οι μεγάλοι μαζί τους. Βέβαια. Να πούμε ότι δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Ναι, σωστά. Να ξαναπούμε αυτό γιατί για τις φοιτητές ηλικίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι ανταγωνιστικό, θα σκορπίσει χαμόγελο, χαρά, γέλιο, χιούμορ. Ακριβώς. Οι γονείς που θα τα παρακολουθούν τα παιδάκια τους. Έχεις κοντά σου, Πέτρο, άλλα παιδιά που έχουν δηλώσει συμμετοχή προηγούμενα χρόνια ή θα δηλώσουν φέτος? Ποιοι άλλοι έχουν δηλώσει συμμετοχή? Κάτι εδώ. Μικρούλια. Να σηκώσουν χεράκι. Κάτι μικρούλια που βλέπω πάνω δεξιά. Γεια σου, Μαρία. Ή αριστερά. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Λοιπόν, η Μαρία, τι είχες κάνει πότε, το 19 ήσουν και εσύ? Ναι. Και τι είχες κάνει? Είχα παίξει μαντολίνο μαζί με το Σπύρο. Μπράβο, Μαρία. Μαντολίνο εσύ και ο Σπύρος. Μαντολίνο. Α, και οι δύο μαντολινάκια. Όλοι είναι νικητές από ό,τι ακούω. Άλλο ή κάποιον που θα... Μαντολίνο, θα δηλώσει φέτος. Τώρα σε αυτό που έρχεται, στις 2 Αυγούστου έχουμε... Κάτι πιο, όχι τόσο συνηθισμένο, ας πούμε, τι θα μπορούσε να είναι. Ας μας πει και ο κύριος Λιρώνης, και αν υπάρχει κάποιο παιδί που συμμετείχε, κάτι το οποίο... Όταν το είδε ο κόσμος, είπε άντε. Σαν τη ρομποτική, για παράδειγμα. Ναι, κάτι αντίστοιχο. Ένα πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπαμε με την νοηματική, το τραγούδι στην νοηματική. Ναι. Κάποιες άλλες προσπάθειες. Ήταν η νοηματική και ήταν και η ρομποτική που είχαμε. Ρομποτική. Και η ρομποτική. Είχαμε 5 άτομα. Ναι, 5 άτομα από τις ΣΥΣΕΣ και μας έδειξαν ένα κομμάτι ρομποτικής πάνω στη σκηνή με μουσική της Κέιτ Πέρι. Και μας το εμπλούτησαν πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο. Εξαιρετικά. Μέχρι πόσο χρόνο είναι, είπαμε, οι συμμετοχές? Έως 16 ετών. Για λίγο το έχασα. Για λίγο. Ναι, και εμείς για άλλο τόσο λίγο ελάχιστα το χάσαμε. Άρα λοιπόν, για ρομποτική, για μουσική, μέχρι και κομμωτική, μέχρι και οτιδήποτε. Τα πάντα, μαγειρική, τα πάντα. Μαγειρική, τα πάντα. Ό,τι. Εάν νομίζετε, για όλα εδώ, μικροί μας φίλοι και γονείς των μικρών μας φίλων, ότι τα παιδιά σας ή εσείς οι ίδιοι έχετε κάποιο τέτοιου είδους ταλέντο, δοκιμάστε την τύχη σας στο Ομιλοπόταμος Talents, το οποίο έρχεται 2 Έτσι. Αυγούστου. Δηλώστε συμμετοχή πολύ πολύ εύκολα. Έχουμε και τρόπο συμμετοχής. Πώς δηλώνουμε συμμετοχή, τι κάνουμε? Δηλώνουμε συμμετοχή στο Facebook, στο Facebook. Κάλυβος Μιλοποτάμου. Κάλυβος Μιλοποτάμου. Στο Instagram και στο Instagram και στο TikTok, που είναι γνωστά στα παιδιά ειδικά. Στο Ομιλοπόταμο Talents. Εξαιρετικά. Στο Ομιλοπόταμο Talents και αργότερα θα τα δίνουμε και σε τηλεφωνικός. Mm-hmm. Τέλεια. Πολύ εύκολη διαδικασία. Αλλά εγώ, Χριστιανά και Λευτέρη, σας προσκαλούμε να είστε εδώ πέρα 2 του Αυγούστου. Βέβαια. Και ο Πέτρος φυσικά. Α, ευχαριστώ. Δεν σε ξέχασα, είδες. Ο Πέτρος έχει γυρίσματα. Δείτε... Δεν ξέρουμε. Δεν μπορεί. Εμείς όμως μπορούμε. Εμείς μπορούμε. Να δείτε τι ωραίο σόου θα είναι εκείνη τη βραδιά. Ωραία. Τι ωραία πράγματα θα δείτε. Θα πάμε να διαγωνιστούμε στο κομμάτι της παρουσίας σας, Χριστιανά. Εμείς οι δύο. Εκεί, να δούμε τι θα γίνει. Το άθροισμα των ηλικιών μας ειδικά, ας. Κάνουμε για 2-3 παιδιά. Δεν χρειάζεται να διαγωνιστείτε. Κάνουμε για 2-3 παιδιά εμείς. 2-3 παιδιά. Λοιπόν, κύριε Λιρώνη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τη φιλοξενία και εσάς και όλα τα παιδιά που συγκεντρώθηκαν εκεί πίσω προκειμένου να επικοινωνήσουμε το μήνυμα αυτής της πολύ όμορφης διοργάνωσης στον κόσμο και στους τηλεθεατές. Θα είμαστε εκεί 2 Αυγούστου. Πέτρος, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πάρα πολύ που έκανες τόσα χιλιόμετρα. Πολύ, σας... Περίμενε τώρα, περίμενε να κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο που ανοίξαμε. Ωραία. Παιδιά, θέλω το πιο δυνατό τώρα, έτσι. Μισό λεπτό, Περίμενε. Θα δώσουμε full screen, αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε να το δώσουμε, δεν πειράζει. Και έτσι να πάμε σε break, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, Πέτρο μας. Ευχαριστούμε. Ένα, 2, 3! Γεια σας, γεια σας.